samustimes.gr. Νέα έγκυρα και έγκαιρα. Έχουμε στο πρόγραμμά μας μια πολύ ουσιαστική πρόταση που δεν την είδαμε σε άλλα κόμματα. Καταρχήν έχουμε τον περιορισμό του αριθμού των βουλευτών. Και κυρίως έχουμε τη μείωση των αποδοχών κατά 50%. Και εμείς δεν εννοούμε στη μείωση κατά 50% μόνο το μισθό των βουλευτών. Εννοούμε ότι κατά 50% πρέπει να μειωθεί το κόστος λειτουργίας της δημοκρατίας. Και όταν μιλάμε μείωση, λέμε και για την Προεδρία της Δημοκρατίας, λέμε και τη μείωση των αστυνομικών φρουρών, λέμε και τους γενικούς γραμματείς, λέμε και τους διευθυντές και οποιουσδήποτε από αυτούς. Και να σας πω και κάτι, η κεντρική διοίκηση δεν μπορεί να εξαρτάται από ανθρώπους οι οποίοι μπήκαν εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή είναι η συνοδεία του κάθε υπουργού που πάει σε ένα υπουργείο για να αναλάβει τα καθήκοντα και φέρνει και 20-30 ανθρώπους σαν συμβούλους, σαν διευθυντές. Η κρατική διοίκηση θεωρούμε ότι έχει ικανούς επιστήμονες και στελέχη και θα μπορούσαν αυτά τα στελέχη να επανδρώσουν τον νέο υπουργό και δεν χρειάζεται όλη αυτή η πλειάδα των ανθρώπων των αγωνικών. Έτσι λοιπόν θα έχουμε εξοικονόμηση χρημάτων. Στο ύψος της ανεργίας, 1.200.000 είναι οι άνεργοι στη χώρα μας σήμερα. Και κανενός δεν υδρώνεται αυτό. Και όχι μόνο να αντιμετωπίσουν με ανθρωπιστικούς όρους, αν θέλετε, την ανεργία, αλλά μειώνεται το επίδομα. Και ξέρετε ότι το επίδομα της ανεργίας, το πιο μεγάλο ποσοστό χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντί να το διπλασιάσουν το χρόνο, γιατί είναι μακροχρόνια η ανεργία πλέον στην Ελλάδα, οι άνθρωποι αυτοί μειώνουν το χρόνο, μειώνουν και το επίδομα. Εμείς λοιπόν λέμε διπλασιασμός του ορίου και όπου υπάρχει δουλειά να μπορέσουν να πάνε και να επιδοτείται ο εργοδότης από το επίδομα ανεργίας. Αυτό που προτείνουμε σε ό,τι αφορά τα δημόσια έργα είναι η επαναδραστηριοποίηση της ΜΟΜΑ. Η επαναδραστηριοποίηση της ΜΟΜΑ με αυστηρά κριτήρια πρόσληψης εργαζομένων σε αυτή, Ελλήνων εργαζομένων, είναι το πιο ουσιαστικό που μπορεί να την προτείνει κανείς σε αυτή την εποχή. Και βέβαια θα έχουν πενταετή συμβάσεις, θα είναι ένστολοι για να μην υπάρχουν παρατράγουδα με τη σύμβαση που θα κάνουν αυτοί, με τον μισθό τους, και εκεί θα βρούμε δουλειά στους υποδόμους και στα συναφή επαγγέλματα της οικοδομής. Γνωρίζετε όλοι, και αυτό σας το λέω από την εμπειρία μου σαν πρώην πρόεδρος του Βιοτεχνικού Υπουργείου της Αθήνας, 127 επαγγέλματα ασχολούνται στον χώρο της υποδομής. 127 επαγγέλματα ασχολούνται στην υποδομή. Υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, πετατζίδες, σοβατζίδες, χτίστες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αυτός ο κόσμος θα πρέπει κάποια στιγμή να απασχοληθεί. Έχουμε ένα πάρα πολύ ουσιαστικό θέμα και με αυτό θα κλείσω για να μην σας κουράσω περισσότερο. Σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότερη διοίκηση στο ΕΣΥ, στα νοσοκομεία. Την διαχείριση των νοσοκομείων θα πρέπει να αναλάβουν εξειδικευμένοι στο μάτι. Η νοσηλεία και το νοσηλευτικό σύστημα γενικά και το ΕΣΥ θα παραμείνουν κρατικά. Την διαχείριση όμως θα πρέπει να την κάνουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο και όχι ο κάθε αποτυχών βουλευτής ή ο Α, ο Β, ο πολιτός του πολιτού, μπαίνει αύριο διοικητής, λέει, σε ένα νοσοκομείο. Μα ο άνθρωπος αυτός είναι γιατρός, είναι δικηγόρος, είναι ξέρω εγώ τι μπορεί να είναι. Κάνει για αυτή τη δουλειά, έχει ιδέα από μάρκετ. Μπορεί να λειτουργήσει ο άνθρωπος αυτός για να διοικήσει ένα τέτοιο οργανισμό. Με πολλά χρήματα, με πολλές απαιτήσεις και με πολλές γνώσεις. Εμείς λοιπόν προτείνουμε το ΕΣΥ και το σύστημα υγείας κρατικό, με την διαχείριση όμως και την διοίκηση συγκεκριμένων μάνατζερ. Σε ό,τι αφορά το θέμα της χορήγησης πιστωτικών καρτών, ξέρετε, όλη αυτή η ιστορία στην οικονομία της Ελλάδας και η υπερχρέωση των οικογενειών έγινε από την υπερβολική κρίση των πιστωτικών.
Ποιες κάρτες για μας θα πρέπει να δίδονται βάσει του εισοδήματος. Είναι αδιανόητο να πηγαίνει στην τράπεζα κάποιος ή να τον παρενοχλεί η τράπεζα για να του δώσει κάρτα χωρίς να έχει κανένα εισόδημα. Το ουσιαστικότερο που χρεοκόπησαν τα λειτουργιά ήταν ότι μπορούσε ο κατάλληλος να πει στην τράπεζα, τον ενοχλούσαν οι τράπεζες, να πάρει μία τράπεζα και όπως είχε 10-20 τράπεζες, όσες φοράει το πορτοφόλι του δεδομένου. Με αποτέλεσμα τα επιτόκια να μην ελέγχονται, γιατί εκεί ήταν η τοποκρισία των τραπεζών. Και θα κλείσω, φίλες και φίλοι, έχω πολλά να σας πω, αλλά φοβάμαι που σας κουράσω, με το θέμα των τραπεζών. Το τραπεζικό σύστημα σήμερα στην Ελλάδα λειτουργεί στραβλό. Γιατί λειτουργεί με αυτή την δομή. Γιατί μοναδικό στόχο έχει το κέρδος. Και βεβαίως θέλουμε να είναι κερδοφόρες οι τράπεζες, αλλά οι τράπεζες έχουν μια άλλη αποστολή. Έχουν την αποστολή της ανάπτυξης της χώρας. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Οι τράπεζες θα πάρουν 40-50 δισεκατομμύρια από το πακέτο των 130 δισεκατομμυρίων. Για να δούμε πού πάνε τα λεφτά, δηλαδή αυτά. Θα πάρουν αυτά τα χρήματα, τα οποία εμείς λέμε ότι πριν τα πάρουν, θα πρέπει να δεσμευτούν ότι θα τα δώσουν στην πραγματική οικονομία. Γιατί εάν οι τράπεζες τα πάρουν, γιατί να μην δανείσει την Ισπανία, λέω παράδειγμα, με 6%, με 7% επιτόκιο και εξασφαλισμένο κατά κάποιο τρόπο. Αν και η Ισπανία δεν είναι εξασφαλισμένη σήμερα, αλλά δεν το πάρω. Λοιπόν, οι τράπεζες πρέπει να τοποθετήσουν στην αγορά τα πράγματα. Πρέπει να δώσουν δάνεια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει να δώσουν δάνεια στην οικοδομή. Πρέπει να γίνει η ανακύκλωση του χρήματος για να μπορέσει να βρει δουλειά ο εργαζόμενος και κυρίως να εισπράξει το κράτος κάποιους φόρους. Είδατε το έλλειμμα που υπάρχει στον προϋπολογισμό. Από πού θα εισπράξει τα χρήματα αυτά, όταν δεν υπάρχει κίνηση στην αγορά. Όταν δεν, αν θα έρθετε στην Αθήνα, θα σας πιάσει μαρασμός. Γιατί εμένα το γραφείο μου είναι στο Σύνταγμα, στην Περικλέως. Αν θα πάτε δίπλα σε έναν εμπορικό δρόμο μέχρι χτες στην Κολοκοτρώνη, θα δείτε ποντίκια. Και δεν είναι υπερβολή αυτό που σας λέω. Είναι πάρα πολύ, είναι πραγματικό. Θα δείτε κατεβασμένα ρολά. Θα δείτε ενοικιαστήρια τα οποία έχουν φθαρεί. Που σημαίνει ότι αυτό το ενοικιαστήριο έχει μείνει πάρα πολύ καιρό στο συγκεκριμένο χώρο. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση δεν πάει άλλο. Ξέρετε, από 820.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είμαστε στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή έχουμε μείνει 585. Και θα δείτε ότι ήδη μέχρι το τέλος του χρόνου 62.000 από τα στοιχεία και από την έρευνα που κάναμε σαν ΕΣΕΒΕ, θα 62.000 αρχίσουν μέχρι το τέλος του χρόνου. Είναι απογοητευτική η κατάσταση. Εμείς ζητάμε την ψήφο για να μπορέσουμε να συμμετέχουμε σε όλη αυτή την διαδικασία, να μπορέσουμε με πατριωτικές και λαϊκές απόψεις να συμβάλλουμε κι εμείς, ώστε να βγει η Ελλάδα από το αδιέξοδο. Σας είπα τις συγκεκριμένες θέσεις σε πολύ βασικά θέματα. Θα μπορούσα να σας μιλάω και το απόγευμα γι' αυτά, αλλά επειδή είναι καλύτερα να κάνουμε ένα διάλογο, θα ήθελα να σταματήσω εδώ και κυρίως να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας στο όμορφο νησί, το οποίο ελπίζω να έχω την οικονομική δύναμη να το επισκεφτώ και σαν τουρίστες. Samustimes.gr. Νέα, έγκυρα και έγκαιρα.